Κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Λυνκόπολης TV. Το Επιμελητήριο Πρέβεζας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του ότι από τη Δευτέρα 7 Απριλίου 2014 θα μπορούν να εξοφλούν τις συνδρομές τους προς το Επιμελητήριο μέσω του Συστήματος των Τραπεζών Δίας σε οποιαδήποτε τράπεζα. Στη Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου υπάρχει ειδικά διαμορφωμένη τιμολογιακή πολιτική. Επίσης θα μπορούν τα μέλη του επιμελητηρίου να εξυπηρετούνται μέσω e-banking. Σήμερα Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 και ώρα 8 το βράδυ είναι τα εγγένεια του εκλογικού κέντρου της παράταξης της Δημοτικής Ριζοσπαστικής Αριστεράς. Τα γραφεία που θα στεγάσουν την παράταξη βρίσκονται στη γωνία των οδών Εθνικής Αντίστασης και Καριωτάκη. Στα εγγένεια θα παρευρεθεί και θα χαιρετήσει ο υποψήφιος δήμαρχος Πρέβεζας Δημήτρης Βασιλείου και υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης. Την παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Καλπούζου, «Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου», θα πραγματοποιήσουν παρουσία του συγγραφέα, το βιβλιοπωλείο Κύκλος και οι εκδόσεις Ψυχογιός, το Σάββατο 5 Απριλίου, ώρα 7.30 το απόγευμα, στο χώρο της Δημοτικής Αγοράς. Στιχουργός, ποιητής και συγγραφέας ο Γιάννης Καλπούζος γεννήθηκε στο χωριό Μελάτες της Άρτας το 1960 και από το 1982, ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ο συγγραφέας σας προσκαλεί σε μια αισιόδοξη πτήση κόντρα στην συναισθηματική πτώση των καιρών μας. Την Κυριακή 6 Απριλίου, σε 7.30 το απόγευμα, η ΕΛΜΕ Πρέβεζας, η Κινηματογραφική Λέσχη και ο Σύλλογος Περιβιβλίου σας προσκαλούν στην παρουσίαση της ποίησης της Άννας Αφεντουλίδου με αφορμή την έκδοση της ποιητικής συλλογής «Ιστορίες εικονικής ισορροπίας» από τις εκδόσεις Γαβριλίδη. Για την ποίηση της Άννας Αφεντουλίδου θα μιλήσουν ο ποιητής Στέλιος Μαφρέδας και ο ποιητής Θωμάς Ιωάννου. Ποίηματα θα διαβάσουν ο Κοσμάς Μαρκής και η Άννα Μπαρκούζου. Επίσης θα παρουσιαστούν ποίηματα μελοποιημένα από το Βασίλη Τζίμα. Καρχαρίας μήκους 3 μέτρων και βάρους 160 κιλών σε ιχθυοπολείο στην Πρέβεζα. Τεράστιος καρχαρίας που αλλιεύθηκε ανοιχτά των Παξών εκτέθηκε σήμερα στο ιχθυοπολείο Ζουμελέκα Σεπέ που βρίσκεται στη Λεωφόρο Ιωαννίνων και Μουστάκη 18 στην Πρέβεζα. Το συγκεκριμένο είδος έχει πολύ νόστιμο κρέας ενώ είναι ακίνδυνο για τον άνθρωπο. Η κάμερα του Νικόπολης TV ήταν εκεί και μίλησε με τον ιδιοκτήτη του ιχθυοπολείου. Το ψάρι αυτό ανήκει στην κατηγορία των καρκαραϊδών. Αλλιεύτηκε με ανεμότρατα, ανοιχτά των Παξών. Είναι ένα ψάρι πολύ νόστιμο. Μαγειρεύεται εδώ στην Πρέβεζα πλακή. Είναι η συνταγή της Πρέβεζας. Δεν είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο, δηλαδή αν το βρούμε και που υπάρχει στα νερά δεν μπορεί να φάει άνθρωπο. Και είναι και πολύ νόστιμο. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι ειδήσεις του Νικόπολης TV. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.